Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι κάλπες των εθνικών εκλογών που θα στηθούν στις 7 Ιουλίου φέρνουν σενάρια για επέκταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζει την παράταση τόσο της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, όσο και της προθεσμίας υπαγωγής στην ρύθμιση των 120 δόσεων που εκπνέει στις 28 Ιουνίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσου δέχεται εισηγήσεις ώστε η παράταση που θα δοθεί για τις φορολογικές δηλώσεις να υπερβαίνει τις 5 ημέρες, ενώ για την ρύθμιση οφειλών η πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Στο στόχαστρο των μεγάλων επενδυτικών οίκων, αυτή τη φορά με θετικό πρόσημο, βρίσκεται η ελληνική οικονομία, καθώς τις τελευταίες ημέρες δείχνει να διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία. Το χρηματιστήριο αλλά και η αγορά των ομολόγων εκτίμησαν πολύ θετικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, γεγονός που οδήγησε σε άλμα τον γενικό δείκτη και ταυτόχρονα σε ιστορικό χαμηλό τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Αυτή η διπλή ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές έρχεται να κουμπώσει με τις θετικές εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, καθώς όπως όλα δείχνουν υπάρχει κινητικότητα στο θέμα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Σε μια συμβιβαστική λύση που διασφαλίζει πολλά από τα δικαιώματα των εργαζομένων στην διεύθυνση επισφαλών απαιτήσεων, προσανατολίζεται η Τράπεζα Πειραιώς εν ώψη της πώλησης της εν λόγω μονάδας σε στρατηγικό επενδυτή. Πηγές με γνώση των διαδικασιών αναφέρουν στο insider.gr ότι η διοίκηση σχεδιάζει τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας, στην οποία θα μεταφερθούν 1.200 περίπου εργαζόμενοι που ασχολούνται με την διαχείριση των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 80% της νέας εταιρείας θα απολυθεί στην Intrum, με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει κλείσει τον deal. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 787,04 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,96% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr. We'll be right back.